Θέλω να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Τάσο, και να δούμε με τη βοήθεια του Νεκτάριου του σκηνοθέτη μας κάποια πλάνα από το ρήγμα, τα οποία εντόπισε η ελληνική αποστολή στην Τουρκία, που είναι πραγματικά ανατριχιαστικό το άνοιγμα που έχει προκληθεί. Λένε ότι είναι μήκους 500 χιλιόμετρων. Έχει περάσει κάτω από σιδηροδρομικές γραμμές, τις έχει ανοίξει. Νάτο. Από δρόμους. Έχει ανοίξει τη γη στα δύο. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Έχει αλλάξει όλη η περιοχή. Ακούμε διάφορα όλες αυτές τις ημέρες ότι μπορεί να επηρεαστεί και η Ελλάδα. Ισχύει αυτό, κύριε Τάσο? Μπορεί να επηρεαστεί και η Ελλάδα από αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα και έχει συμβεί στην Τουρκία? Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Και η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε σχετική διέγερση. Αυτό μπορούμε να πούμε. Επειδή οι σεισμοί, πρέπει να γίνει κατανοητό, ναι, ότι οι σεισμοί δεν προβλέπονται. Δεν ξέρουμε πότε και πού και πόσο ισχυρός θα είναι ο επόμενος καταστρεπτικός σεισμός. Και τονίζω το καταστρεπτικός, γιατί αν ένας σεισμός έχει μεγάλο μέγεθος, αλλά είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, δεν θα προκαλέσει καταστροφές. Επομένως, δεν ξέρουμε πότε και πού θα γίνει ο επόμενος καταστρεπτικός σεισμός. Και η ορθολογική, η κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση είναι να είμαστε έτοιμοι, ως εάν αυτός ο καταστρεπτικός σεισμός θα γίνει το επόμενο λεπτό κάτω από τα πόδια μας. Νομίζω ότι αυτό που λέτε, το αντιλαμβάνεστε, μας προκαλεί ανησυχία και σε μια περιοχή που έχει βιώσει σεισμούς, όχι αυτόν τον μεγεθών ευτυχώς, μικρότερων, αλλά καταστρεπτικών και φωνικών, προκαλεί ανησυχία αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνετε. Στην Ελλάδα σεισμοί γινόταν, γίνονται και θα γίνονται. Είναι το μόνο σίγουρο. Διαβάζω, κύριε Τάσο, ότι το συγκεκριμένο ρήγμα που βλέπουμε εδώ, που είναι 500 χιλιόμετρων, πλάγιας ολίσθησης, όπως λέει εσείς ως, ναι, επιστήμονας το αντιλαμβάνεστε, μετακινεί, λέει, την αραβική πλάκα προς βορρά και σπρώχνει την πλάκα, ναι, της Ανατολίας προς τα δυτικά. Τι σημαίνει αυτό για μας, επιστημονικά δηλαδή, τι σημαίνει αυτό για μας? Ακούστε, μια και το αναφέρετε. Ναι. Τα ρήγματα δεν είναι αυτά που παράγουν τους σεισμούς. Για να γίνει ένα σεισμός χρειάζεται ένα δυναμικό φορτίο. Και τα ρήγματα είναι τα δευτερογενή δυνητικά αποτελέσματα αυτού του δυναμικού φορτίου που παράγει το σεισμό. Η Ελλάδα που λέτε ότι θα μπορούσε να είναι, μιας και υπάρχει αυτή η σεισμική διέγερση, θα μπορούσε ακόμη να δώσει στον ελλαδικό χώρο και σεισμό αυτού του μεγέθους που είδαμε στην Τουρκία? Σεισμό αυτού του μεγέθους. Ναι, δεν αποκλείεται να δώσει. Αλλά δεν ξέρουμε, σας το ξαναλέω και το, ναι, τονίζω αυτό, δεν ξέρουμε πότε και πού. Επομένως, είναι χωρίς νόημα η συζήτηση αν λέτε θα γίνει ή δεν θα γίνει σεισμός. Μπορεί να συμβεί, λέτε, γιατί είμαστε σε σεισμογενή χώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς το αν θα γίνει και δεν ξέρουμε και το πότε θα γίνει. Αυτό μας λέτε. Ακριβώς. Και δεν αυτό τα ταυτίζεται με το συγκεκριμένο σεισμό. Δεν μπορεί δηλαδή ο συγκεκριμένος σεισμός να φέρει στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Για να γίνει ένα σεισμός θα πρέπει να δράσουν τα αίτια που τον παράγουν. Μάλιστα. Και τα αίτια που τον παράγουν κάθε φορά είναι ξεχωριστά σε κάθε είναι περιοχή. Διαφορετικά. Δεν είναι διαφορετικά. Τα ίδια αίτια είναι, αλλά δεν, ας πούμε, όπως η γέννηση ενός παιδιού δεν συνεπάγεται ότι επιταχύνει τη γέννηση ενός άλλου παιδιού. Θα πρέπει να δράσουν τα αίτια που παράγουν τους σεισμούς. Mm-hmm. Άκουσα χθες ένα Τούρκο καθηγητή, ο οποίος λέει η ισχύς της συγκεκριμένης δόνησης ήταν σαν να έπεσαν 335 ατομικές βόμβες και κάτω από τα ερείπια, αυτό είναι το πλέον τραγικό, μπορεί να βρεθούν και 200.000 άνθρωποι. Τι λέτε? Δεν αποκλείεται, δεν ξέρω τώρα ακριβώς να μιλήσω με αριθμούς. Αυτό που μπορώ να πω όσον αφορά τους σεισμούς και την ενέργεια που εκλείεται, ότι η διαφορά ενός Ρίχτερ σημαίνει 32 φορές περισσότερη ενέργεια. Επομένως, διαφορά 2 Ρίχτερ σημαίνει 1.000 φορές περισσότερη ενέργεια. Αυτό δηλαδή, ο σεισμός που έγινε, ναι, ότι για μας, ο σεισμός που έγινε τώρα στην Τουρκία ήταν 1.000 φορές ισχυρότερος από το σεισμό των 5,9 που έγινε το 1999 στην Βλέπουμε Αθήνα. Ένα βίντεο, κύριε Τάσο, που χορεύουν τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αν έχετε στην οθόνη. Να το. Είναι τα 70 δευτερόλεπτα που κατεγράφησαν από κάμερα σπιτιού, κάμερα ασφαλείας, μέχρι που στο τέλος έπεσε η κάμερα. Κοιτάξτε εδώ. Και κάποια στιγμή χορεύουν τα αυτοκίνητα. Τι παρατηρούμε? Τι παρατηρούμε εδώ? Τι παρατηρούμε? Την κατακόρυφη κίνηση. Στην επικεντρική περιοχή η κυρίαρχη συνιστόσα είναι η κατακόρυφη. Και επιπλέον στην επικεντρική περιοχή, που είναι και η περιοχή που εκλείεται η περισσότερη ενέργεια, έχουμε συμβολές κυμάτων. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε, ας πούμε, σε γειτονικές περιοχές
διαφορετικό ποσό ενέργειας. Γι' αυτό και παρατηρείτε ότι μπορεί μια πολυκατοικία να έχει καταρρεύσει εντελώς με τις ίδιες προδιαγραφές, με τα ίδια στοιχεία, και μια διπλανή της πολυκατοικία να μην έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά. Έτσι, σκεφτείτε έτσι. Ότι με το 5,9 στην Αθήνα είχαμε 143 νεκρούς. Αν είναι αναλογικό, θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε αυτό το 143 επί 1000. Δηλαδή θα πρέπει κατά αντιστοιχεία στην Τουρκία να έχουμε 140 τόσους χιλιάδες νεκρούς. Στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, το ότι λέμε, ότι τα πράγματα είναι έχει δοθεί, καλά στην έχει Ελλάδα. Τέτοια. Τέτοιο σεισμός τόσο μεγάλος, 7,5, 8 υπάρχει στον ελλαδικό χώρο. Στην Ελλάδα βεβαίως. Έχουν παρατηρηθεί σεισμοί ενδιαμέσου βάθους με τέτοια μεγέθη, τη τάξη των 8-8,5. Σε ποιο χρόνο, πότε, πόσο παλιά? Τον προηγούμενο αιώνα, το 1852, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει βόρεια της Κρήτης, 100 χιλιόμετρα από τις ακτές της Κρήτης, εκεί στο Ηράκλειο, ένα σεισμός 8,2 μέγεθος, ο οποίος κατέστρεψε σε βάθος 100 χιλιόμετρων. Λέγοντας παλιά, υπάρχει τώρα, κάποια περιοδικότητα σε αυτό που λέμε παλιά, δηλαδή μπορεί και πιο πριν, μια φορά το χρόνο, τον αιώνα. Το θέμα της περιοδικότητας, μάλλον να το πω διαφορετικά. Στατιστικά το λέω. Mm-hmm. Ναι, μιλάμε για το εσωτερικό της γης. Επομένως, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε το φαινόμενο εκεί που γίνεται. Έτσι. Αν πάρουμε τη μετεωρολογία, βλέπουμε τα διάφορα μετεωρολογικά συστήματα, τα παρατηρούμε τους δορυφόρους. Mm-hmm. Και παρατηρούμε ότι μπορούμε να προεκτείνουμε στο μέλλον σε μια χρονική διάρκεια 4-5 ημερών. Από εκεί και πέρα το σύστημα γίνεται αυτό που λέμε χαοτικό. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Στο σεισμό όμως αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Όχι, δεν είπα να κάνουμε πρόβλεψη με στατιστική, αλλά για να καταλάβουμε πόσο συχνά μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια ακολουθία, μια περιοδικότητα, δηλαδή, λέει. Δηλαδή δίνει μια φορά στα χίλια χρόνια. Υπάρχει μια περιοδικότητα. Αυτή όμως η περιοδικότητα δεν είναι σταθερή. Μάλιστα. Οι σεισμοί για να γίνουν χρειάζονται συγκέντρωση στο χώρο και στο χρόνο. Mm-hmm. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι και τώρα που έδωσε. Μπορεί να περάσουν στην Τουρκία πολλά χρόνια. 8 Ρίχτερ, 7, τόσο. Απανοτά, μέσα σε μία ώρα, σε δύο ώρες. Πόσο πέρασαν. Δηλαδή στην Ελλάδα λέμε ότι στατιστικά περιμένουμε ένα σεισμό της τάξης του 6-6 κάτι Ρίχτερ κάθε χρόνο. Αυτό όμως δεν ισχύει σαν φυσική πραγματικότητα. Δεν μπορεί αυτό να γίνει πρόβλημα. Αν δεν γίνει, κύριε Τάσο, μια χρονιά το 6, ναι. Την ερχόμενη χρονιά μπορεί να γίνει μεγαλύτερο, να έχει συσσωρευτεί ενέργεια που να εκδηλωθεί με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό που γίνεται στους σεισμούς είναι, σας το ξαναλέω, έχουμε συγκέντρωση ενέργεια στο χώρο και στο χρόνο. Γι' αυτό. Όταν γίνεται ένα σεισμό σε μια περιοχή, λέμε ότι περιμένουμε τα πρώτα 2-3 24 να δούμε πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει παρατηρηθεί όταν γίνεται ένα σεισμό σε μια περιοχή, οι πιθανότητες να γίνει ένας εξίσου ισχυρός ή και ισχυρότερος σεισμός στην ίδια περιοχή αυξάνονται κατά 50% τα πρώτα 24 ώρα. Ελάτε, κύριε Τάσο, παρακαλώ. Δύο στοιχεία. Μετά το σεισμό του 99 στην Αθήνα, είχε αποφασιστεί να γίνει ένας ταχύς οπτικός έλεγχος σε περίπου 80.000 δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Που υπάρχουν στην Ελλάδα. Από τότε έχουν περάσει πόσο, 24 χρόνια, και οι έλεγχοι αυτοί δεν έχουν γίνει σε ένα ποσοστό γύρω στο 30%, ίσως και λιγότερο. Ας γίνουν τώρα. Άρα μιλάμε για εγκληματικά λάθη και βρέθηκε σε αυτά που ελέγχθηκαν, βρέθηκε ότι το 30% είχε ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Και αυτές δεν έχουν γίνει παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο είναι ότι το 70 με 80% των κτισμάτων που έχουμε σήμερα στη χώρα μας έχουν κτιστεί πριν από το 1985 με χαμηλότερες αντισεισμικές προδιαγραφές. Άρα μας λοιπόν, λέτε αμέσως δύο βασικούς κινδύνους, κύριε Τάσο. Ακριβώς. Τα δημόσια κτίρια που είναι πλημελώς ελεγμένα και τα ιδιωτικά, και γενικά τα κτίρια. Οποία από κάποιο χρόνο και πίσω χτίστηκαν όπως να είναι. Έχουν προβλήματα. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι και απαραίτητες ενισχύσεις, όπως είπε. Το σύστημα μεγαλύτερη είναι παλαιότητα. Προχωρήσει αυτό που πρέπει δεν να γίνει. Δεν είναι δύσκολο να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Γιατί δεν γίνεται όμως. Κάποιος έχει φύγει δισεκατομμύρια, τόσα δισεκατομμύρια να πάει να επενδυθεί σε αυτό το θέμα. Ελάτε, κύριε Τάσο. Να σας πω γιατί δεν γίνεται. Γιατί η αντισεισμική θωράκιση, όπως και η αντιπλημμυρική θωράκιση, όπως και η αντιπυρική θωράκιση, θεωρούνται μη παραγωγικές επενδύσεις. Μάλιστα. Δεν αποφέρουν το γρήγορο και το μεγάλο κέρδος στους επενδυτές. Και αν ομιγαίνει το κύριε Τάσο συμβεί το κακό, τρέχουμε μετά να μαζέψουμε τις ευθύνες. Θα πρέπει να γίνουν έστω. Σας ευχαριστώ πολύ.